Σοβαρέ καταστροφέ άφησαν οι υψηλέ θερμοκρασίε του Σαββατοκύριακου που πέρασε στι αμπελοκαλλιέργειε μια μεγάλη ακτίνα τη περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Από τον προφήτη Λιέω στι Αρχάνε αλλά και πιο βόρεια σημεία ή και τα πιο νότια υπήρξαν αμπέλια που παραδόθηκαν στι θερμές αέριε μάζε που προκάλεσαν εγκάβματα πάνω στα φυτά. Ειδικά την Κυριακή είχαμε στα μικροκλίματα που δημιουργούνται στο νησί κατά τόπου 40 και άνω το 40. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στα μπέλια. Τα ο αμπέλια αυτή την περίοδο είναι στην περίοδο της Αγκουρίδας. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά εγκάβματα. Ε, περισσότερο ισχύει αυτό στα επιτραπέζια στα φύλλα, αλλά έχουμε και μαρτυρίε και από εινοστάφυλλα. Έχουμε μαρτυρίε από την περιοχή του Προφήτη Λία, Αρχάνε, Ασίτε, Βούτε, ε, εδώ νότια στο νότιο κομμάτι του νησιού στη Μεσαρά. Έχουμε εδώ στον καρτερό δίπλα μας, έχουμε μαρτυρίες από πολλούς αμπελουργούς ανά τον νομό. Με δεδομένη την καταστροφή που έχει ήδη εντοπιστεί στα επιτραπέζια, ...η παραγωγή αγωνιούν εν ώψη του νέου κύματο καύσωνα που φαίνεται ότι επιστρέφει από τα μέσα της εβδομάδας και πάλι, απειλώντας να αποτελειώσει την παραγωγή. Φοβόμαστε ότι τα λίγα σταφύλια που απομείνανε μετά από την πύρινη λέλαπα του Σαββατοκύριακου και από το φούρνισμα που νιώσανε όλα τα αμπέλια, το κερασάκι στην τούρτα θα είναι το νέο φούρνισμα και οι νέε θερμέ αέρινε μάζε που περιμένουμε από την Τετάρτη και μετά. Όπω δήλωσε ο αντιπρόεδρο τη Ένωση Ηρακλείου, ήδη έχει ενημερωθεί η ΕΛΓΑ που άμεσα αναμένεται να ξεκινήσει τι αποτυπώσει του προβλήματο, προκειμένου να εκτιμηθεί η ζημιά και πώ αυτή θα επηρεάσει συνολικά, όπω διαφαίνεται, τη φετινή σοδιά. Ο τοπικό ΕΛΓΑ είναι ενημερωμένο ο, υπάρχουν πάρα πολλοί αμπελώνε που έχουν το πρόβλημα. Είναι στη διάθεση του ανταποκριτή του ΕΛΓΑ Κρήτη για να πάει να δει, για να βγει η αναγγελία. Θεωρούμε ότι η αναγγελία θα βγει μέσα στη βδομάδα. Ε, Σα ξαναλέω ότι υπάρχει το κατατόπου φαινόμενο. Έχουμε δηλαδή περιοχές που πιάσανε 40-42 βαθμού, 41, ε, που είναι το μικροκλίμα που δημιουργείται ένα χωριό.